Πώ σου φάνηκε το μπιφ που κάναμε με του Γκρέιμερ και τα stories αυτά τα τελευταία Πλάκα έχει. Πλάκα... <laughs> αλλά δεν του ξέρω καθόλου εγώ σαν τύπο. Δηλαδή <laughs> του ξέρει πιο πολύ ο Ανατολίτη. <laughs> <laughs> ναι, είναι, είναι γαμάτι γενικά, αλλά πώ σου φάνηκε. Καμόρα, <laughs> υπ... έχει πολύ. Εσύ ξύπνησε cool. και απλά είδε. Είδα μαλάκα, story <laughs> μέσα σε story. μέσα σε story <laughs> ήταν. <laughs> εντάξει, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Μαρμελάδα Φράουλα, νούμερο ένα από την Ελλάδα. Θα, θα, το, θα το λέω πάντα. Και οι γκρέιμερ παραδόξου. Δηλαδή είστε εσεί οι γκρέιμερ πάντα νούμερο ένα. Τώρα σα έφερα και θα γίνω εγώ το νούμερο ένα γιατί απλά σα έκανα το. Μο, Μονοτροπή. Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο Μονοτροπή. Εδώ που λέμε τροπιαστικέ ιστορίε σύμφωνα με δικέ προτάσει στο Instagram. Ε, γι' αυτό πηγαίνετε στο Tukutubi να κάνετε follow για να μπορέσετε να στείλετε τι δικέ προτάσει. Σήμερα έχω μαζί μου τον Χάρι Ταρζάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Τον, για αυτό το τον, τον δεύτερο άνθρωπο από τη Μαρμαλάδα Φράουλα που έρχεται σε αυτό εδώ το podcast. Και έπρεπε να έρθουν γιατί κυρίω θέλω να με καλέσουν και να φτιάξουν. να έπρεπε τώρα. ε, σε βάση, άμα δεν τον καλούσε, ξέρει, παίζει να μην με καλούσαν και αυτοί. Ναι, μωρέ, εντάξει, ήρθε πρώτο καλό του podcast και μετά έφερε το δεύτερο έτσι να, να πει ότι, OK, δεν αδίκησα κάποιον. Όχι, προφανώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κοστά Εννοείται, εννοείται. Μεγάλη μου τιμή να έρθει η ήρεμη φωνή του podcast γιατί ήρθε ο Ανατολίτη με έκανα. Ναι, αυτό <laughs> ναι, <αυτός> ο άνθρωπο. <laughs> <δέξεις. laughs> το ξέρει και πιο πάλι από μένα, αλλά ενάμιση χρόνο αρκεί πιστεύω δύο που το ξέρω. <laughs> <laughs> Ακόμα πολλά είναι τα αυτιά μου. Ναι, ναι. Αυτό είναι αυτό το πράγμα. <laughs> Κάποια στιγμή θα το πιάσει, δεν <laughs> είναι. Δεν σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι. Ξέρω, σε ξέρω λίγο σε σχέση ναι. με όλου όσου έχουν έρθει. Η Είσχύ, εντάξει. Ισχύ, ισχύ. Νομίζω η νικητέα και ο Σπίλιο ήταν αυτοί που δεν ήξερα σχεδόν καθόλου. καθόλου. Ε, εσένα σε, σε γνώρισα όταν παίξαμε σε παράσταση στα Εξάρχεια, νομίζω. <laughs> ναι, ήταν στο Δεκαντάν που είχαμε παίξει και εγώ σε γνώρισα εκεί πρώτη φορά. Και παρότι σε ξέρω περίπου αυτό έξι μήνε, νιώθω να σε ξέρω 7. Εντάξει. Έξι, Έχουμε μια τέτοια και μια εβδομάδα. <laughs> Αυτά είναι τα θέματα, ωραία. Ναι. Αυτά είναι uh... ό,τι μα έχει στείλει ο κόσμο. Είναι μερικά απλά λένε μαλακίε. Κάποια έχουν ένα, ένα αλφανόημα. Έχω μια ιστορία που στο μυαλό μου είναι λίγο. Δεν είναι ντροπιαστικό, αλλά είναι οι παραξενιέ που έχω σαν άνθρωπο. Τέλεια, τέλεια. 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 Λοιπόν. Έχει πολλέ γενικά από παραξενιέ. Πιστεύω ότι έχω αρκετέ. Ναι, ωραία, αρκετές, τέλεια. Θα, θα πάει καλά αυτό. Έχει ω εξή η ιστορία αυτή. Είχα πάει πριν χρόνια, νομίζω το 2014. Mm -hmm. Ήταν ένα φίλο ε, που σπούδαζε την Βούργο, στη Σκωτία, και ε, πήγαμε με έναν άλλο φίλο μας από τη σχολή. Ήμασταν mm -hmm. μαζί, τρεις φίλοι στη σχολή, ε, να τον επισκεφτούμε. Οπότε ξεκίνησε πολύ λάθος το ταξίδι και μου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί ξεκινάμε με ένα τελείω άκυρο σκηνικό, όπου σκάμε δεν φτάνουμε βράδυ. Ήμασταν αρκετά κουρασμένοι, ξέρω εγώ, τύπου 10 η ώρα. Ε, και κατεβαίνοντα από το αεροπλάνο και φτάνοντα ε, με το λεωφορεάκι κέντρο Δημβούργο, το φίλο μου που ταξιδεύω μαζί, τον πιάνει απότομα Number 2. Οκ. Okay. Okay. Και λέει okay, δεν θα, δε στα... θα πάμε από το σημείο Για σπίτι. όσους δεν ξέρουν, είναι το πίσω αυτό. Κατάλαβε τι είναι. <laughs> δεν δε, 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 δε ξέρω, ρε, φίλε, θέλω <laughs> να το κάνω. <laughs> ας πούμε, άμα ακούει η θεία μου, που ξέρω ότι ακούει αυτό το podcast, τη θεία μου, α πούμε, το νούμερο 2 είναι αυτό. <laughs> Αυτό, ναι. Αυτό δεν... Για τη θεία μου μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει. Αυτό. Παίζει και να φύγει στο μοντάζ αυτό, αλλά λέω ρε παιδί μου. <laughs> <laughs> λοιπόν, οπότε, επειδή είχε και, και ένα πρόβλημα, α πούμε, γενικά, δεν είναι ότι απλά δεν mm -hmm. τον έπιασε. Λέμε θα πάμε σε ένα μαγαζί, α πούμε, να πιούμε και μια μπύρα. Γρήγορα, δεν προλαβαίναμε κάπου εκεί κοντά. Mm -hmm. Για να μην πάμε σπίτι και χάσουμε όλο αυτόν τον χρόνο. Με τι βάλει όλα αυτά. Και σκάμε στο μπαρ και πάμε, ρε παιδί μου, ο φίλο μα φεύγει κατευθείαν για το αλέτα Και οι υπόλοιποι δύο πάμε να παραγγείλουμε. <laughs> <laughs> Και τον πιάνει τώρα τον μπάρμαν ένα. Μια <laughs> Ένα παράπονο ναι. και ένα τέτοιο ότι βλέπω τα μάτια σα. Είστε, είστε φουλ μεθυσμένοι. Ναι. Είστε κλασμένοι στο ποτό. Δεν σα σερβίρω τίποτα. Και λέει και ο φίλο σα πήγε στην τουαλέτα, τον είδα κατευθείαν. Να, ξε... να ξε... Τώρα μιλάμε για μπαρ στη Σκωτία που πίσω, ξέρω εγώ, φασονόντουσαν άνθρωποι με ναι, ζώα. Ναι, ναι. Σφαζόντουσαν πίσω, ξέρω εγώ, με είχαν σπάσει γυάλινα ποτήρια και πλακονόντουσαν το Κάποιο βαφότανε αλλά... και έλεγε freedom. <laughs> <laughs> Γενικά. Και μεταμίσουσε του Εβραίου, ξέρω okay. εγώ, αλλά εκείνη την ώρα. Εκείνη την, εκείνη την ώρα, την ώρα, τον, ώρα πείραξε, τον πείραξε ο ταρζάνος και άλλοι δύο φίλοι του που ένας είχε όντω πρόβλημα και η ειρωνία είναι εξής ότι ο φίλος μου αυτός δεν πίνει, ναι, Δηλαδή okay. δεν πίνει αλκοόλ καθόλου και ναι. του λέγαμε σε παρακαλούμε ξέρω εγώ εντάξει τα μάτια μας είναι κόκκινα γιατί είμαστε κουρασμένοι πετούσαμε ναι. τώρα μόλις φτάσαμε σκοτία ξέρω εγώ. Και απλά ο φίλο μα του έτυχε αυτό και θα έρθει, θα δει, θα παραγγείλει πορτοκαλάδα. Και όχι, από το μαγαζί και ξέρω ότι έκανε τι φοιτητέ και τα κάνετε όλα έτσι. Και... Τον έπιασε τον μπάρμαν. Ναι, μα. δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ε... Έτσι, αυτό είναι τραγική ρονία για αυτό που θα σου πω μετά που θα ακολουθήσει. Αλλά ο, Μπάρμαν έγινε η Ελένη Λουκά ξαφνικά. Και ξέρω τι κάνετε εσεί με τι μαύρε τη μπλούζε. Όχι, όχι, ήταν σίγουρα με κάποιο τρόπο ρασιστικό αυτό. Ότι εσεί σα βλέπω, είστε μαλάκια σου, ξέρω Έλληνε, σα ξέρω τι κάνετε. Και παρτούζε, μετά θα πάτε να το παρτούζετε και στι παρέτε του Τι θα πιείτε, κρασία, αμβροσία, τι θα πείτε. Τι θα Τέλο πάντων, ρε παιδί μου, όντω μετά βγαίνει ο φίλο που παραγγέλνει μια πορτοκαλάδα, Γιατί όντω δεν πίνει, Πίνουμε, φεύγουμε, πάμε σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι από τι. Δεν έχω πάει πάρα πολλέ φορέ ε, ταξίδι με του συγκεκριμένου φίλου, ναι. αλλά ήταν πρώτη φορά ή δεύτερη που είχαμε πάει μαζί. Τέλο πάντων, ο φίλο μα φιλοξενεί, μα έδωσε το σπίτι του στου άλλου δύο που πήγαμε εκεί, ναι. και αυτό θα με την κοπέλα του σε ένα διαμέρισμα. Ξέρω εγώ στα δύο χιλιόμετρα, κάτι. Okay. Εντάξει. Τι γίνεται τώρα, εκεί, και εκεί έγκυται και η όλη παραξενιά μου. εντάξει, Εγώ. <laughs> Δεν μπορώ να κοιμηθώ με άλλον άνθρωπο στο ίδιο κρεβάτι. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή έχω, έχω πρόβλημα. Ναι. Δεν αγχώνομαι που είναι δίπλα κάτι ζωντανό και αναπνέει <laughs> και έχει χτύπο και χτυπάει ξέρω, στο κρεβάτι. Και εγώ δεν μπορώ, δεν, δεν κοιμάμαι εύκολα. Ναι. Θέλω απόλυτε συνθήκε σκοτάδι, φούλη ησυχία, να μην κουνιέται το άλλο κτλ. Δεν λοιπόν, θα κάνει ποτέ σχέση τη ζωή ναι, σου. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Okay. Αυτό... <laughs> Εκεί πάει. <laughs> ε, η, είναι η μάνα σου, <laughs> άντε, ή, να, ή, να, άντε να, να παντρευτεί. <laughs> τι λε, ρε. <laughs> <laughs> Πα καλά. Αν παντρευτώ, δεν θα κοιμηθώ ποτέ. Αυτό μου λένε όλα τα ακούνε αυτό. Αλλά ε, οπότε, ξέρω, ο φίλο μου είναι πίσω από τα άτομα, ο ένα που θα κοιμόμασταν μαζί, που θέλω άνετα να σκοτώσω αυ αυτού του ανθρώπου, που κοιμάται στο δευτερόλεπτο. Ωρε, φίλε. Φάση, όχι τώρα, δεν το λέω υπερβολή. Ναι. Κάθεται έτσι και έχει, κοιμηθεί. Και, και έχει κοιμηθεί. έχει κοιμηθεί. Και δε, ήθελα να το χτυπήσω. τους μισείς, τους μισείς και τους ζηλεύεις αυτό. ζηλεύω, δηλαδή, ναι. ναι. αυτό. αυτό. Αλλά... Ροχαλίζει. Ε, είχε διάφορα, ναι, έκανε. Και κάτι πεταγότανε, ξέρεις, στριφογύρνα και αυτά. Οπότε αυτό που έκανα, είπα ρε παιδί μου και θα το δοκιμάσω, εντάξει. Ε, στη μία ώρα. Θα το δοκιμάσω. Λε και σου προτείνω να ξέρω κάτι πολύ τρέντιμο. Θα το δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω να κοιμηθώ με άλλον άνθρωπο. Να σα λέω καλημέρα. Ναι, καλό μου φαίνεται. Έτσι είναι λίγο πιο. Έχει κάτι, έχει κάτι. Μ' αρέσει. Ναι, αυτό είναι άλλη παραξενιά μου που λε, αλλά. Ρε παιδί μου, δεν πάντων, περίμενα λίγο. Λέω, μπορεί να με πάρει ο ύπνο, είμαι κουρασμένο. Αλλά δεν συνέβη ποτέ. Οπότε αυτό που έκανα ότι πήρα τηλέφωνο τον άλλο φίλο μου, ναι. που ήταν με την κοπέλα του, ξέρω ναι. εγώ, μία ώρα το βράδυ, και του είπα κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ εδώ. Και η μόνη λύση που βρήκαμε είναι ότι πήγα μέχρι εκεί, περπάτησα δύο χιλιόμετρα ναι. και, και πήγα και πήρα ένα φουσκωτό στρώμα που είχε. <laughs> <laughs> ήταν ή φουσκωτό στρώμα ή κανονικό στρώμα που το φούσκωνε στο τέλο να κοιμάσαι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά, ναι. πίστεψε με. Δηλαδή, αν το βλέπει σε παραλία, θα τον ναι. έπαιζε γιατί έχει νερό πρώτα απ' όλα. <laughs> ναι. <laughs> Αλλά δεν ξέρω. Θα επέπλεε, τέλο πάντων. Μη δω νερό. <laughs> 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 δεν είναι τυχαίο πως <που> το τραπέζι <laughs> δεν έχει καθόλου ούτε, ούτε εμφιαλωμένο. <laughs> 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 δεν έχει τίποτα. Να, δεν <laughs> <πάνω στον άκρη. laughs> ε, Και τέλος πάντων πήγα, οπότε πήγα εκεί, ξύπνησα τους άλλους. Πήρα το στρώμα, πήρα άλλα σεντόνια, μαξιλάρια και ήταν ένα ημίτρελο μέσα στη μέση του το Εδιμβούργου που <Σε> κουβάλαγε από το ένα σπίτι στο άλλο κρεβάτια και σεντόνια και μαξιλάρια για να πάει να κοιμηθεί ο άλλο. Δεν είχε καταλάβει τίποτα. <Σε> τίποτα, απλά <Σε> <είχε κοιμηθεί, Σε> τίποτα. <Σε> ε, οπότε πάω στρώνω, ξέρω εγώ, κοιμάμαι κτλ. Και, ε, και την άλλη μέρα, μάλλον την πλήρωσα γιατί αυτό ξυπνάει και νωρί. Και με βλέπει που έχω φύγει εγώ και έχω κοιμηθεί μόνο μου. Ξέρω, ναι, εγώ. ναι. Λέει, τώρα τι, δεν σου είμαι αρκετό, α πούμε, ναι. για με δει μαζί μου. <laughs> λε και πήγε στραβά η πρώτη νύχτα του γάμου, εντάξει, ρε, ναι, ρε, ναι, 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 η απόρριψη. Εντάξει, τι συμβαίνει. Εγώ, ρε παιδί μου, όταν πάω εξωτερικό, συνήθω ε, βαριέμαι τα, τα ψηλά να τα δίνω. Και θα ναι. δίνω συνέχεια πέντε λίρε, δέκα λίρε, εγώ πέντε, δέκα ευρώ κτλ. Και, ναι, ναι. και μαζεύω, με αποτέλεσμα, μαζεύω πάρα πολλά ψηλά στην τσέπη. Ναι, okay. Και είχα πάνω από το κεφάλι μου μια καρέκλα, όχι. Ενώ δεν είχα κοιμηθεί και είχα πάνω το κεφάλι μια καρέκλα. Υπήρχε εκεί μια καρέκλα, α Αλλά θα ήταν πάρα πολύ τρένο. ήταν πάρα πολύ. Μια και δοκιμάζει καινούργια πράγματα, ξέρει να κοιμάσαι δίπλα σε ανθρώπου. ξεκάθαρα, ναι. Και να φουσκώνει. Πώ το φούσκω εν το μεταξύ Είχαμε τρόμπα. Α, οκ. Όχι, έκανα μια δούλεψα για να κοιμηθώ. Δηλαδή, φαντάζομαι να φούσκωνε με το στόμα. Θα το έκανα, δεν ναι, θα είχα θέμα. Θα, θα το έκανα. Α κοιμόμουν σε δύο μέρε, ναι. δεν είχα πρόβλημα. <laughs> στο ίδιο κρεβάτι δεν μπορούσα να κοιμηθώ ναι, με, ναι, με, ναι, τίποτα, ναι. με το φίλο μου. Είχα θέμα. Γιατί σου λέει ήταν και αυτή η καθυστέρηση που είχαμε. Δηλαδή, και ναι, ναι. πάρα πολύ νωρί, ναι, ναι, εγώ είμαι ναι. πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και με αγχώνει. Ε, και τέλο πάντων είχα βάλει το παντελόνι μου ναι. στην καρέκλα πάνω. Ε, οπότε κάποια στιγμή ξυπνάει, κάνει και τα θέματα του ξέρω εγώ βάζει κάτι βραστήρε, εκεί, βαριότανε. Γενικά Ο τύπος πάρα ήταν πολύ έξι, έξι το πρωί ναι, εντάξει ωραία. και είχε πάρει το λάπτοπ μαζί του ναι. ε, και με κάποιον μίλαγε έξι το πρωί στο facebook, δεν ξέρω. Δηλαδή... <laughs> Και, το, και περπατήσει. Το και, μπεκ, και έκανε δε. αυτό πώ είναι η κάρκα με τα ροδάκια και απλά ναι, ναι. έτσι. Έκανε, ε, 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 αυτό το αυτό πράγμα. Πω, πω, Και περπατάξε όλο το δωμάτιο έτσι. Κάποια στιγμή, λοιπόν. Τον κάνει ακόμα παρέα αυτόν τον άνθρωπο. <laughs> ναι, ναι, ναι. Σε εγώ που δεν τον ξέρω καν και τον έχω παίξει σε θάλασσα έτσι. δεν είμαι ο καλύτερο άνθρωπο για παρέα. και, ναι, <laughs> <laughs> και τέλο πάντων, οπότε τέ, κάποια στιγμή αυτό σηκώνει το, το παντελόνι μου και πέφτουν ένα εκατομμύριο ψηλά. Έχει δει αυτό που χτυπάει ο Μαριό Μπέλ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Κάνω ρε παιδί, δεν του λέω κάτι, ξέρω εγώ προφανώ. Οκ. Okay. Δεν κάνει τίποτα. Ναι. Σηκώνω με, Εγώ είχε φύγει γιατί κάπου είχε πάει έξω. Σηκώνουμε. Ξέρω τι έχει γίνει. Και απλά τύπω είχε αφήσει ένα σημείωμα τύπου. Μου πέσαν τα ψηλά σου. Ναι. Ότι αυτό λες και εγώ δεν το άκουσα ποτέ. Ναι. Εγώ, <laughs> δεν <laughs> έχω, <laughs> <και> δεν <laughs> έχω ιδέα <laughs> τι <της> συνέβη. <δυναμίας. laughs> Α, ah, οκ. Okay. Αυτό δεν τα μάζεψε. Ναι, 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 ναι Μου μ... πέσαν τα ψηλά σου. για να μην λε ότι σε κλέβει. Ούτε καν συγγνώμη. Δεν ναι, ναι, είναι καλή. Μου πέσαν σου. τα ψηλά σου. Είχε αυτή τη σημειωματάκια εκεί ναι. ότι και τα ψηλά κάτω παντού. Αυτό ξέρω. το. Αυτό. Ο οποίο που σου λέω που, που δεν πίνει. Λε και εσύ δεν ήξερε ότι έχει ψηλά στην τσέπη σου και θα έβλεπε πολλά κρύματα <laughs> και θα έλεγε. <laughs> oh, oh <laughs> Έβρεξε λεφτά όσο κοιμόμουν. Καλά, ε, πόσο τυχερό είμαι. Αυτό. Ήμουν σε. Και αυτή είναι η ηρωνία που έλεγα πριν για το ποτό γιατί αυτό ξέχασα. Να το πω. Όταν ε, πρωτοπήγαμε στο δωμάτιο και άνοιξε, είχε μια μεγάλη βαλίτσα ναι. που την είχε στείλει από κάτω από το αεροπλάνο και αυτή τη χειραποσκευή. Και όταν φτάνουμε στο δωμάτιο, ανοίγει τη μεγάλη βαλίτσα και είχε δύο εξάδε νερά. Τι λέω, μετέφερε νερά. <laughs> ναι, μετέφερε δύο εξάδε νερά. Του λέω, Τι, Δεν έχει νερό στο Δημπούρο. Σου έχει κάποιο <laughs> κάτι τέτοιο. Σου είπε ότι είναι ο είναι, εδώ η, και τον παίζει πάνω. <laughs> <γιατί> <laughs> Δεν, πραγματικά δεν, δεν ξέρω τι είναι. Κρατά τα νερά μακριά από το κουτί. Δεν... δεν, έχω πάει ποτέ ενδιβούργο. Ναι, <laughs> <κάθε φάση>. <laughs> <laughs> αυτό, αυτό είναι. Δεν το. έχει ποτέ. Ε. <laughs> 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 τώρα όλοι ξέρουμε τι είναι το τέρα του Λόχνε εκεί στη Λίμνη. <laughs> 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 Αλλά ρε παιδί μου δεν είναι πολύ αστείο σαν ότι έρχεται, ανοίγει τη βαλίτσα και είναι δύο εξάδε νερά μόνο <laughs> Δεν έφερε ξέρω, έφερε τίποτα άλλο. Ούτε ρούχα, ούτε τίποτα. Όχι, όχι. Σε φάση εντάξει δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Το σημαντικό είναι το hydration. Δεν είναι πολύ ακριβό το νερό στο σκοτία. Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω γενικά. Δηλαδή, το... Αυτό με το νερό έξω, ρε παιδί μου. Αυτό που. έχει να πούνε και το παραλία αυτό. Ναι, παραλία. παραλία. Λοιπόν. Γιατί γι αυτό. που δεν πάω, α πούμε. Ναι. <laughs> <είναι> ένα μέρο <laughs> που δεν πάω. Α, θα πω εγώ για παραλία. Θέλω μία... να πει για παραλία. Έχω μια πολύ ήλικη ιστορία. Ε, το οποίο τώρα πλέον μετά το podcast τη Χρήση πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμο θα νομίζει ότι είμαι είμαι ανώμαλο, ε, ξέρω εγώ. Αλλά okay. έχουμε παραλία. Έχουμε πάει με την μπάντα. Εγώ παίζω. Ε, έχω, έπαιζα πάντα μουσική, ρε παιδί μου. Είχα αρκετέ μπάτζε. Είχα μια σταθερή, α πούμε, δύο-τρει ανθρώπου που κα, αλλάζαν, ξέρω, τα, ήταν τα τρία βασικά μέλη. Εγώ και άλλοι δύο. Okay. Ωραία, και μετά αλλάζαν όλοι οι υπόλοιποι. Με αυτή την μπάντα ε, είχαμε πάει καλοκαίρι ε, στο εξοχικό μου. Ε, για να κάνουμε, γιατί εκεί πέρα αξις, ήταν σε φάση πολύ άνοιχτο ο χώρο, οπότε μπορούσαμε να κάνουμε πρόβλη χωρί να χρειαζόμαστε στούντιο. Απλά στήσαμε όργανα και εξίς, κάθε απόγευμα παίζαμε. Και αποφασίζουμε να την δούμε λίγο πιο κουλτουρέ και να πάμε στην παραλία να ανάψουμε φωτιά. Έτσι. Με κιθάρα, Χωρί κοπέλε. Ναι. Δεν ξέρω. Το οποίο. παιδί μου. Όπου υπάρχει κιθάρα πρέπει να υπάρχει μια κοπέλα. παραλία, φωτιά. Νομίζω, άμα δεν έχει κοπέλε, είναι σκέτη θλίψη από μόνο του. Ναι, είναι λίγο θλιβερό, ρε παιδί μου. Οπότε πάμε εκεί. Ε, 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 μέσα στο μυαλό μα το μεταξύ έχει γίνει το απόλυτο έτσι, ότι τώρα εμεί κάνουμε πολλή κουλτούρα, α πούμε, είμαστε πολύ έτσι, να έχει. Ένα ψολόκριο. Τι μήνα πήγατε. Πήγαμε Ιούνιο, αλλά ήταν από αυτό, ρε παιδί μου, που μετά τη βροχή πιάνει αυτό το κρύο στι 2-3 η ώρα, που έχει πολύ κρύο. Είναι και θάλασσα, οπότε ξέρει. Φυσάει. Σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ χειρότερο ήταν Ιανουάριο. Συγγνώμη που δεν μια παραλία 17 Γενάρη το 5 Δεκεμβρίου πήγαμε σε μια εκκλησία και την κάψαμε και πήγαμε παραλία καπάκι. Αυτό. Ο ένα από του φίλου μα, ο φίλο μου Ντράμερ, που έχουμε πει και προηγούμενη ιστορία ότι ο κομμουνιστή τη παρέα φυσικά και ξέρει να ανάβει φωτιά. <laughs> φυσικά και θα ήταν ο κομμουνιστή ο οποίο ξέρει να ανάβει. Στι κουβέντε Οπότε ο τύπο μαζεύει κουκουνάρια όσο πηγαίνουν, μαζεύει ξερόχορτα για το τέτοιο. Για να μπορέσει να αρχίσει να ανάβει φωτιά, ναι, ξερό. Okay. Και, και, μαζεύουμε άνομα. ναι, και, μαζεύουμε και ξυλαράκια. Αυτό πάει κάθε, ξεκινάει δουλειά, ρε παιδί μου, εργάτησε εντελώ, οικοδομή. <laughs> <laughs> Μάζεψε τα ξυλαράκια, το άνοιξε την τρύπα. Για το πριόνι μα. Ναι, 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 ναι. <laughs> Μετά ερχόταν ένα γερανό. Ρίξτε εδώ όλο, <laughs> το πακέτο και δεν φυσάει. Ωραία, οπότε η φωτιά δεν μπορεί να ανάψει με τίποτα. Είναι σκέτη αποτυχία. οπότε έχει καταλήξει η φάση κυρίω με, φακούς από κινητά. <laughs> κανονική Α... συναυλία δηλαδή. Ναι, 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 κανονικά. Ε, ο κυθαρίστα μα λέει: Θα γράψουμε τραγούδι τώρα εδώ την είδα πολύ κουλτούρα α, τώρα. Το, το, βρήκε το ναι, ναι. τόσο ενδιαφέρον ε, το όλο ναι. που θα γράφει τραγούδια. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάει, παίζει. Ε, καταλήξαμε να γράφουμε δημοτικά τραγούδια. Δημοτικά <laughs> τραγούδια. <laughs> <laughs> Γιατί απλά δεν... ήταν σχέτη θλίψη, οπότε δεν <laughs> ναι. Τώρα, τι, Κάτσε... τι μουσική παίζατε. Παίζαμε ροκ, δηλαδή. rock, hard rock και τέτοια. Και okay. μερικέ μπαλάτε, ξέρει, τύπου Guns N' Roses και τέτοια. Ε, δικά σα κομμάτια ή. Είχαμε δύο-τρία δικά μα, αλλά ήταν τα, πολύ, basic. Δηλαδή, αδιάφορα σφάκα, α και αυτό το είδο που εκείνο το βράδυ ανακαλύψατε, γιατί δεν προχώρησε, πιστεύει. Δηλαδή... Νομίζω ότι δεν προχώρησε ε, λόγω εξή. Αυτό το εμεί θα λέμε Guns N' Roses και Scorpions και I'm a God. Όλα <laughs> <θέλω να> αυτά <laughs> τα πράγματα. <laughs> εμεί είμαστε πολυκουλτούρα. Okay. Εγώ είχα και μαλλί σλά σε εκείνη την εποχή. Είχα, ah. μπουκλε μέχρι το. <laughs> γιοκαρίνη. <laughs> ναι, 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 ναι τελώ γιοκαρίνη. <laughs> ε, και οπότε την είχα δει πολύ ροκά. Οπότε δεν είναι σκέτη αποτυχία. Γράφουμε δημοτικά τραγούδια. Κάποια στιγμή ανάβει φωτιά. Τα καταφέρνουμε επειδή φυσάει όπω είπε και πριν, αρχίζει και ανάβει πολύ Φτώνη περισσότερο κύριε. από ό,τι τέτοιο, ναι. Οπότε έχουμε καταλήξει να προσπαθούμε να κάτσουμε στο σημείο που, ε, έχει, που δεν πηγαίνει προ τα πάνω μα η φωτιά, γιατί θα καούμε. Ναι. Ωραία. <laughs> ήταν μια καλή σκέψη. <laughs> ναι, ήταν ναι. μια καλή σκέψη. Αυτό κράτησε για δύο ώρε περίπου, που απλά είναι αυτό που άπαξε και ανάψει φωτιά. Λε και πέφτει όλο το IQ και απλά κάθεσαι τα ξύλα και είσαι. Ναι, 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 Μελακα, ναι, ναι, έχουμε ανάψει φωτιά, ε. <laughs> πού, πού, φωτιά είναι αυτό, ε. Και Πώ το λένε, ο, ο ντράμερ μα του έχει πιάσει μια μαλακία και να πειράζει τη φωτιά. Σε φάση, θες φάση, θε να πεθάνει, Δραγόρι <laughs> <ρε>, μου. Με <laughs> το έχει... <laughs> drumstick έτσι, ξέρω, <laughs> Ναι, εγώ είμαι <με>, γενικά χέστη, <laughs> έτσι, έτσι, με ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Οπότε του, Δεν έχει ανάψει όπω τη θέλω, ρε παιδί μου. Λέω, μαλακά θα, θα, ψήσουμε. Τι, τι μαλακία είναι αυτό με τη φωτιά, α πούμε. Ήρθαμε σε μια παραλία, ανάψαμε μια φωτιά, το είδαμε και κουλτουριάριδε, <laughs> <laughs> α πούμε. Εντάξει. Γράψαμε και τέσσερα δημοτικά τραγούδια, θα βγάλουμε <laughs> το πανηγύρι. Εντάξει, Κάποιο του έρχεται ιδέα ήθελε να κάνει πυροκλάνη με τη φωτιά που βάλαμε τα ξύλα. Είναι αυτό που δεν σκέφτομαι ποτέ έτσι. <laughs> <ας> πούμε, <laughs> ναι, δηλαδή, δεν έχω σκεφτεί. Υπάρχει φωτιά, άρα πρέπει να κλάσω. Δεν δηλαδή, έχω ποτέ αυτό. <laughs> ναι. ε, αυτός ο φίλος, λοιπόν, ε, ο, ο μπασίστας της μπάντα, γιατί προφανώς και θα το έκανε μπασίστας <laughs> που είχε την ιδέα, ε, πάει να το δοκιμάσει. Σε ξεκάθα, ξεκάθαρα, υλικό έχουμε βγάλει όλοι κινητά και τραβάμε βίντεο. Ναι. <laughs> <laughs> Γιατί θα γίνει, μαλακή. Και περιμένεις να είναι... γίνει το κακό. Ναι, ναι, ναι. ναι, εύχεσαι να γίνει το κακό. Σε φάση θα χάσουμε ένα φίλο, αλλά θα έχουμε ένα πάρα πολύ, πολύ καλό, καλό βίντεο για το ναι. YouTube. Ναι. Και γίνεται ακριβώ αυτό που περιμένει να γίνει από άποψη τέτοιο. Πέφτει πάνω στη φωτιά. Έπεσε... Κάνει αυτό, ξέρει. Ότι πάει να, να στοχεύσει τον κόλλο στη φωτιά για να φύγει το πυροκλάνι. Και έπεσε μέσα. Και... Επειδή είναι άμο και δεν είναι σταθερό τέτοιο, έσκασε με τον κόλλο <laughs> μέσα στη φωτιά. <βοδιά. laughs> και λέω ρε παιδί μου, κοίτα να δει, ε. Μία μέρα που βγήκα με την παρέα μου, έγινε κάτι ντροπιαστικό και δεν έγινε σε μένα. <laughs> Τη στιγμή που πάμε να κοιμηθούμε, έχει, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αρχίζει και βγαίνει ο ήλιο. Έχει πάει 5,5-6. Και σκάει ένα γεράκο. Αυτή είναι η αγαπημένη μου ιστορία, γιατί γίνεται κάθε 2-3 ώρε γίνεται κάτι πιο κουλό. Α, <laughs> οκ, <laughs> <laughs> έχει ναι, δηλαδή. Ωραία, ναι. πράγματα. Σκάει ένα γεράκο, μα λέει. Καλημέρα, παιδιά. «Καλημέρα», λέμε εμεί. Και ο Γεράκος, όσο πιο χαλαρά μπορεί, βλέπει τα ξύλα μας, πηγαίνει, κατεβάζει παντελόνι και χέζει. Γιατί σου λέει, άλλο έκλανε γιατί πάω κι εγώ, ας πούμε. Και όση ώρα χέζει, μας κοιτάει στα μάτια. Φάση... Πώ ήταν σκυλή, ναι, ναι, είχατε Πραγματικά τι, είχατε δεν, ξέρω, πάρει. δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά ο τύπο ήταν πιο χαλαρά σε φάση. Ναι, ξέρω εγώ, ξύλα έχει εδώ. Οπότε θα, θα, θα παιχτεί αυτή η φάση. Ναι. Παιδιά έχει μπροστά, ναι, μια ναι. χαρά δι... <laughs> είναι. Πιέζει. Οι συνθήκε είναι κατάλληλε ναι. για να κάνω αυτό που θέλω <laughs> να κάνω. Σηκώνει <laughs> τα παντελόνια του χωρί να σκουπιστεί. Ο ανεβαίνει <laughs> στη βάρκα του και πάει για ψάρεμα. <laughs> <laughs> Μαλάκα, δύο πράγματα που δεν συνέβησαν σε μένα και δεν έχω κάνει κάτι Εσύ χαμάει αυτό. Αλλά ο Κώστας είχε το τελευταίο χαρτί έχει πάει 7.30 η ώρα έχουν κοιμηθεί όλοι και εμένα μου έχει σηκωθεί <laughs> και δεν ξέρω γιατί με πιάσε αυτό το ε, είμαστε πολύ πανεστάτης σήμερα εγώ θέλω να το ζήσω <laughs> έχω φύγει από την παραλία εκεί που είναι η παρέα έχω φύγει σε κάτι βραχάκια και λέω κοίτα τι θα κάνω φίλε να ζεσταίνει και το νερό <laughs> θα, θα πω μέσα στη βέβαια. θάλασσα <laughs> θα κάνω τη δουλειά μου και μετά θα ξαναμυμφανίσει στο πίσω Σε <laughs> αμάθα <laughs> 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 Το είπα στην αρχή του το podcast. Αρχή, ότι ναι, θα, ναι, θα, ναι, θα, ναι. Με, θα με θεωρείτε ανώμαλο. Τελείωσε αυτό. Και αυτός αυτό αυτός. είναι ο σκοπό. Αυτό είναι ο σκοπό. Να χάσω subscribe στην βάση. Να μην φτάσω ποτέ σε 100%. Τώρα, εγώ θέλω να βγω έξω και να γυρίσω την παρέα μου. Και λέω εντάξει, κούλερ, παιδί μου. Έγινε και αυτό. Και λέω: πω, 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 Περίεργο, ξέρω που δεν έγινε ακόμα ναι, μαλακιά. Ναι. Και όταν πάω να γυρίσω του φίλου το συνειδητοποιώ ότι εγώ έχω τα εσόρουχα έξω και οι φίλοι μου έχουν ξυπνήσει. Που σημαίνει ότι εγώ, άμα βγω από την παρεαλεία τώρα αυτή τη στιγμή θα με δούνε με το πουλί απ' έξω. Okay. Ναι, οκ. Okay. Και γίνεται πιο τροπιαστικό γιατί μου λένε Ε, μπήκε μέσα, ναι. Είναι ζεστά, ναι. Ερχόμαστε, ρε! Oh. Προσπαθώ να του πω ότι παιδιά γενικά δεν είναι πολύ ωραία εδώ. Δηλαδή ναι. έχει φύκια και τέτοια. Δηλαδή πάτε προ τα εκεί και έρχομαι. <laughs> είναι κάτι παιδιά και αυνανίζονται. <laughs> Μην έρχεται <το> <laughs> Έχει κάτι ανώμαλου εδώ πέρα. <laughs> που χέζουν σε φωτιέ και πάνε για ψάρεμα, ξέρω αυτό. <laughs> ναι. Του πείθω παρόλα αυτά, μπαίνουν μέσα στη θάλασσα κλπ. Και, και εγώ προλαβαίνω να βγω έξω, να φορέσω την πετσέτα. Ήταν και δόξα τω Θεώ. Απ' πηγαίνει κολυμπόντα. Ε... Ήμουν εγώ μακριά του, ήμουν okay. πολύ μακριά του. Ωραία, ήμουν μέσα στη θάλασσα και είχα αφήσει τα ρούχα. Δεν φαινόταν μέχρι εκεί. Είναι και σκοτάδι, είναι βράδυ, ναι, Είναι ναι, αυτό ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Απλά. Πώς είναι και αυτό ήταν βράδυ. ρε φύ, είναι, πώς... είναι, είναι, είναι αυτό εκεί στι 5.30 που ξεκινάει να υπάρχει το φω. Ah, okay. Ωραία. Okay. Αλλά άμα είναι κάποιο μακριά, ε, δεν πολύ να καταλαβαίνει. Ναι, είναι, είναι αυτή η κατάσταση. Ε, είναι οι φίλοι μου μέσα στη τέτοια. Εγώ καταφέρνω, πηγαίνω, παίρνω πετσέτα. Προφανώ, άμα ξεκινούσα να τίνομαι εκείνη την ώρα, δεν θα, θα φαινόταν ότι δεν φορούσα ρούχα. Ναι, ναι, Από okay, την κίνηση okay, και okay, μόνο. Okay. Δηλαδή, θα το καταλάβει. Οπότε φοράω απλά την πετσέτα και πηγαίνω, και πηγαίνω κοντά του. Ε, αυτή είναι με στη θάλασσα και λέω: okay, Τώρα πρέπει να κάνουμε κίνηση σιουζίτσο. Μην φανεί ότι φοράω το βραγίδι μου τώρα. Και δεν θυμάμαι ακριβώ τι έκανα και το έσωσα. Αλλά είναι κάτι μεταξύ και καλά ότι βάζω το μαγιό μου. Κάτι τέτοιο. Το δικαιολόγησα okay. έτσι. Ναι. Το χάψανε γιατί και αυτή ήταν εξή από τον ύπνο, ρε παιδί μου. Τώρα κάμισε με το Ξύπνη... Ξύπνησαν 6 ώρα το πρωί και πήγανε για πρωινό μπάνιο, ξέρει τι θάλασσα. Καλή φάση ήταν. Δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό. Τι εγώ μια ρόδα και με το χέρι στο βραχί και <laughs> το <φώρος laughs> έτσι ανάποδα <laughs> για να το σώσει. Όχι, όχι, Ότι έχει τέτοια σκέψη. Μαλάκα δεν κάνει το παλιό. Ναι, ναι, όχι. Μένω στη θάλασσα με τα παιδιά, αφού έχω φορέ το μαγιό κλπ. Δεν πε να μην το έχουν μάθει ποτέ αυτό το. Να μην έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι, ναι ποτέ. να μην έχουν μάθει. Απλά ήταν. Νομίζω ήταν η, η στιγμή. Αυ... Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αυτή η ιστορία έγινε πριν από το event το, 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 με τη χρήση, α πούμε. Δηλαδή μετά okay. από αυτό κρυβόμουν. Τη χρήση που ακούσατε. Ήταν το βελτιωμένο. <laughs> 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 α, από αυτό έμαθα. Πολύ λείπουν πληροφορίε Αλλά ήταν. <laughs> Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι πολλέ φορέ σου λέει η κοινωνία: Μην κάνει αυτά. Εγώ ήθελα να κάνω ένα πείραμα σε φάση. Γίνεται να τα κάνω αυτά. Και τα έκανα. Δεν γίνεται εν τέλει. Αλλά την γλίτωσα στην προκειμένη περίπτωση, με τη χρήσα δεν την γλίτωσα. Αυτό. Δηλαδή, Αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Έχω να σα πω: έχω να τον παίξω από τότε που με πιάσει η χρήσα. Δεν τον έχω. Δηλαδή. Εντάξει, τα έζησα τα αυτό. <laughs> τα έζησα αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Φτάνει, ο αφνανισμό για μένα είναι... Off, <laughs> δε, δε, δε... <laughs> το κάνω αυτό σε αυτό το πόδι και μπορούμε να αποφασίσουμε ότι γενικά είχα δύσκολα παιδικά χρόνια. <laughs> Οπότε, μάλλον, εγώ θα ευχαριστήσω τον εαυτό μου, τον 14χρονο... Καλά θα κάνεις, ναι. ...που του ήρθε αυτή η ιδέα. Ή 13χρονο, κάτι εκεί, 13-14. Εντάξει, πολύ μικρό και πάλι. Δηλαδή... Ε, Ναι, αυτέ τι βλακίε δεν τι κάνει μετά. Ναι, δηλαδή, ναι. άμα τι κάνει μετά έχει γερό θέμα. Ναι. Εγώ τι έκανα στα 13-14, <laughs> σταμάτησα μια πενταετία γιατί είχα κοπέλα, ωραία, και okay. μετά ε, περίμενα την Κατσαρίνη να έρθει για <laughs> να το παίξει ξανά. Δηλαδή. <laughs> Αυτό ήταν, δεν είναι. Αν το σκεφτεί. Ε, αυτή η εμπειρία ήταν παραλία και η επόμενη εμπειρία σε παραλία ήταν η χρήσα. δεν είναι Απλά <laughs> δε... νιώθω και... ότι κάπω το ξέρω, αλλά δεν, έχω, <laughs> δε ξέρω ακριβώ τι έχει συμβεί <laughs> με αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Δε... <laughs> ήταν αυτό. <laughs> Ήμουν μεθυσμένο και το θυμάμαι καλά. Ναι. <laughs> έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή που δεν έχω όλη την πληροφορία. Αλλά ναι. Γεια σου, Χρήσα. Απλά Χρύσα. τον έπιασα να τον παίζει μέσα στη σκηνή που ήταν στην. Ε, στη Σαμοθράκη. Στη Σαμοθράκη. Πήγες πούμε, να μπει για ποιο λόγο. Πήγα, στη σκηνή. γιατί έβρεχε καταρακτό. Γιατί ήθελα να μου κάνει, να μου κάνει έκπληξη. Και ήθελα, μέσα έβρεχε καταρακτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. ναι, Το τζάτο Έφευγε... έκανε επειδή. Τέτοιο, επειδή ήσουν πάρα πολύ τρομαγμένη. Έφευγε η σκηνή του από το νερό. Α, όχι, την ώρα εκείνη τον έπαιζε. Ναι, ναι, καλά. Έφευγε η σκηνή μου από το νερό, χρυσό. Αυτό έγινε. Όπου βλέπει νερό, πα και τον μπέζε, αγόρι μου. Είτε είναι θάλασσα, είτε είναι τον εμπνέει το νερό. Τι συμβαίνει. <Και> Πάλι σε ταξίδι, αλλά τότε ήμουν πιο μικρό οικογενειακά. Ψάχναμε νερό αυτό. Ήμασταν ναι. έξω, περπατούσαμε πάρα πολλέ ώρε. Τί... Λέμε, ωρα βρήκαμε ένα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ. Και ήμασταν τότε που ήμασταν εγώ και αδερφή μου πιο μικρά. Ο πατέρα μου δεν μιλάει αγγλικά, ξέρω εγώ. Και ναι. λέει, ωραία, πε του, επειδή έχουμε δει ότι παίζει αυτό με το νερό, πήγαινε και ζήτησε του και έτσι, ξέρω εγώ. Πηγαίναμε μην ξέρει ντροπαλά, α πούμε. Ξέραμε αγγλικά, αλλά τι πρώτε φορέ δεν μπορούσαμε μπορούσα να μιλήσουμε, ξέρω ναι, λέει, άνετα, α, ναι, α, αυτό, ε, θέλουμε αυτό νερό, ξέρω εγώ παίρνει το πρώτο νερό, ξέρω εγώ, πατέρα μου τίποτα. Γύφτο τελείω, το, το ανοίγει, το πίνει. Πουφ, και φτύνει, τι είναι αυτό, ξέρω <laughs> εγώ. Ε. <laughs> το δοκιμάζει με δεύτερο νερό και να έχει τσαντιστεί ότι τι λεφτά δίνω τόσα χρόνια στα ναι, αγγλικά. Ξέρω εγώ ναι. που δεν μπορείτε να συνοηθείτε για απλά. Κάποια φάση είχαμε φύγει έξω από το σούπερ μάρκετ ναι. και ήταν ο πατέρα μου που δοκίμαζε νερά και έφτιανε παντού. Ήταν αυτή η κατάσταση. Oh, 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 Ποιο πάντε... είναι ο πατέρα ο Μποντρίνη, μάλλον. <laughs> <ρε, laughs> <ρε. laughs> και μετά τη έφτιαξε μια μελέτα, ξέρω εγώ. <laughs> Όχι, ρε. <laughs> ρε ήταν... Τι είναι, νερό είναι αυτό, βρε <laughs> μαλάκα. <laughs> <laughs> Τίποτα ρε Τους είχε βγάλει όλους απ' έξω Και απλά την νερά μέχρι <laughs> να βρει αυτό που δεν έχει γκάς <laughs> Και έκανε γκάς νο γκάς φώναζε εκεί πέρα <laughs> ναι, ναι. Χαμός Τέλειο <laughs> Κοίτα, τους, τους, σέβομαι πάρα πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους ρε, Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη στο εξωτερικό <laughs> Χωρί γλώσσα ναι <laughs> Ναι, 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 ναι πραγματικά. πραγματικά Βέβαια ο πατέρας μου πούμε, αν τον άφηνε στα 200 μέτρα Σε ένα μαγαζί Ήμασταν <laughs> 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 Σκέψου νομίζω είχαμε πάει Βέρνη ναι. Στην Ελβετία και είμαστε σε ένα πεζόδρομο, α πούμε, σαν την Ερμού. Κάτι. Ναι, okay. και κάτι τέτοιο. Δεν ειχαμε κατεύθυνση κάτω-κάτω, αλλά έχει οπτική επαφή. Και το είχαμε ναι. αφήσει σε ένα καφέ. Και του είπαμε, ξέρω εγώ, όταν τελειώσει, πήγαινε. Από... Γιατί βαριόταν να περπατήσει προφανώ. <laughs> πήγαινε από εκεί δεξιά, εντάξει. Και ξέρει που το Έχω πολλά για τον πατέρα μου. <laughs> Έχω πολλά <laughs> να κοιτάξω. <στα> και στο, στο stand-up δηλαδή. Δεν ξέρω ποιο είναι ο πατέρα μου. <laughs> <πρόκει> <πρόκει>, κα... <laughs> <laughs> ενώ περσόνα ανθρώπου <laughs> μηδύει, <laughs> <laughs> Νομίζω ότι όλα όλα είναι. Θα τον καταλάβει αν πα κοντά σε νερό ή στο εξωτερικό θα τον καταλάβει. Γενικά στο εξωτερικό νομίζω είμαι ο εντελώ λάθο άνθρωπο για να κυκλοφορώ μόνο μου στο εξωτερικό χωρίς παρέα, γιατί παρέα είναι η λογική. Εγώ χάνω κάθε επίπεδο νοημοσύνη όταν πηγαίνω στο εξωτερικό, γιατί μου το έχει κολλήσει λίγο αυτό και ο τρόπος που συμπεριφέρει για γιαγιά μου με τα ταξίδια, που έχει πάρα πολύ άγχος. Ξέρω, θα πάει τύπου από Θεσσαλονίκη Βόρεια, Ανατολική Θεσσαλονίκη Δυτική, αγχώνεται φουλ. Okay. Okay. Αυτό μου το έχει περάσει ακόμα. στο τίτλο. Οπότε όταν βγαίνω έξω. Έχω το απόλυτο άγχο για τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία λογική στο άγχο ναι, που έχω. Okay. Δεν, δεν μπορεί να γίνει κάτι, απλά πάντα έχω αυτό το άγχο. Ε, και έχω φέρει παρέα σε πάρα πολύ άβολη θέση γιατί έχουμε πάει. Αυτό έγινε πάλι στην πενταήμερη Γενικά, όλε οι συντροφιαστικέ μου ιστορίε είναι από τα 18, άντε. Πε 19, γιατί βάλει και τη χρήσα <laughs> μέσα και πίσω. <laughs> από τα 19 και μετά δεν έχω σχεδόν τίποτα, έτσι. <laughs> γιατί έχω κάνει ό,τι. Ό,τι μέσα σε. μέχρι Μέχρι τα 19 μου. έχω κάνει. Απλά έχω τερματίσει το κομμάτι <laughs> ντροπή και μετά από τα 19 έγινα άνθρωπο, μάλλον. Έμαθε. Αυτό. Okay. Αυτό. Έμαθες. Αυτό. Ε, και έχουμε πάει στην Πενταήμερη και μα έχουμε πάει σε μια πιτσαρία όπου ο ιδιοκτήτη είναι ρεφίλε το κλισέ του Ρώσου Μαφιόζου. Το οποίο είναι εντελώ ηλίθιο γιατί είναι πιτσαρία, έτσι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι Ιταλό μαφιό. <laughs> δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό ρε παιδί μου. Είχε ναι, okay. που καμισάκι ανοιχτό, τρίχα, ε, σταυρό. Ωραία, όλο το πακέτο. Και έρχεται και μα λέει, ξέρω εγώ, τι πίτσα θα πάρετε τα αγγλικά, αλλά με ρώσικη προφορά λίγο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, μάλλον ήταν Ανατολικό blog. Τώρα δεν καταλαβαίνω τώρα okay, διαφορές, Αλλά ένιωσα αυτό, ρε παιδί μου. Οπότε έρχεται, μα παίρνει παραγγελία. Και μόλι του λέμε μια πίτσα, λέει δεν την έχουμε ακριβώ αυτήν, αλλά μα κάνει λίγο για το τέτοιο. Γιατί ήταν με ένα ειδικό. Ε, σπεσιαλιτέ μα ειδικό κρέα, έλεγε η πίτσα. Okay. Σπεσιαλτέ Σπεσιαλιτέ ειδικό κρέα. Και, και, λένε. Στην Βίτσα. Τα, Βίτσα. ναι. Και λένε ναι. όλοι. τα, ε, εν μεταξύ δεν ήμουν με την παρέα μου σε εκείνο το σημείο, γιατί εμεί θέλαμε να φάμε πίτσα. Η παρέα μου να φάει ξέρω εγώ, κάτι εξή τύπου να είναι. Σε της... παραδοσιακό, α Ναι, ξέρω ουσιακό. εγώ. Ναι. Και εγώ έλεγα: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να φάω κάτι το οποίο μπορεί να μην μου αρέσει. Να φάω πίτσα που ξέρω ότι. Είναι <laughs> πίτσα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να το κάνουν πολύ λάθο, α πούμε. Οπότε έχουμε πάει σε πιτσαρία και είμαι εγώ και άλλε και δύο κοπέλε. Επίση, κατηγορία: Φοβόμαστε, χεζόμαστε τα πάντα. Και ένα ακόμα κοινό γνωστό. <laughs> Καθόμαστε αυτοί οι τέσσερι και λέμε: Έχει αυτή η πιτσαρία. Εντάξει. Ήρθαμε σε ένα. Κράτη, δεν θα φάμε, ρε παιδί μου, Μαργαρίτα, ξέρω yeah. εγώ. <laughs> δηλαδή, <εντάξει. laughs> Ακόμα είμαστε λίγο open στο να πειραματιστούμε yeah, λίγο yeah. Ξέρω, με τι γεύσει, αλλά όχι πολύ, α πούμε. <laughs> Οπότε υπάρχει μέσα στο μενού αυτό που λέει με ειδική μα σπεσιαλιτή κρέα. Κάτι το λέει στα τσέχικα, δεν καταλαβαίνουμε Χριστούγεννα, αλλά yeah. καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ειδικό κρέα. Και έρχεται αυτό, του λέμε αυτή την πίτσα, λέει: Δεν έχω ακριβώ παιδί μου τέτοιο, αλλά κοιτάει ένα παλικάρι που είναι βοηθό, ξέρω εγώ. Κοιτάει, κάνουν ένα περίεργο νόημα μεταξύ του, λέει Θα το κανονίσω. Και μπαίνουν μαζί στην ε, κουζίνα. Εμένα μου φαίνεται, αρχίζει να μου φαίνεται λίγο περίεργο. Έρχεται μια άλλη σερβιτόρα να μα να μας πει παιδί μου τι θα πιούμε, ξέρω και λοιπά, Παραγγέλνουμε yeah. κλπ. Και, και μετά από κάπου κάπω, ξέρω εγώ, έρχεται η πίτσα, τη φέρνει ο τύπο και το παιδί που μπήκανε μέσα στο, στο μαγειρίο, yeah. δεν βγήκε. Και εμένα με πιάνει παράνοια και λέω: Δεν τον κοίταξε λίγο περίεργα πριν μου είναι μέσα. Σε φάση δεν έχουμε από αυτό το κρέας άλλο, αλλά μισό να τσεκάρω. Θα δώσεις εσύ. Θα δώσω εγώ. Μπήκανε μέσα. Και ο τύπο. Δεν γύρισε ποτέ. Συμβόλαιο θανάτου, ξέρω εγώ. Ναι, θε αυτή την πίτσα με το ειδικό κρέας, Ναι, σίγουρα. Σου έχω ναι. Πάλι το γιο μου πρέπει να σου αυτό είναι οικογενειακή επιχείρηση. <laughs> έχει κάνει 9 <νιά> παιδιά. <laughs> έχει, έχει μέχρι 27 πίτσε να Μετά τελειώνει, πρέπει να ξαναβρει ναι νέα γυναίκα γιατί αυτή θα τη σπάξει <laughs> το τέλο. <laughs> είναι πώ λέει, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η πιτσαρία στις 1939. <laughs> αυτή ναι, 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 <laughs> ναι, ναι, okay. λέει μέχρι 2020. Μέχρι. παραπάνω. Ναι, Άλλα 7 παιδιά μέχρι εκεί είμαστε. Έρχεται, μα τη φέρνει, ξέρω εγώ κλπ. Εν μεταξύ, η πίτσα να φαίνεται κακά ρε. Δεν ξέρω ακριβώς, από τι ακριβώ. Από ό,τι κατάλαβα μετά, μάθαμε, ρε παιδί μου, ήταν μάλλον βοδινό, γιατί ρωτήσαμε. Είχαμε. Θα σου, θα σου πω τώρα. Αυτό, Πόσο αυτό, αυτό χρες, το άγχος, πιστεύω. αυτό το άγχος που σου λέω ξεκινάει από εκεί και μετά πηγαίνει και, και γίνεται παράνοια σκέτη. Μα φέρνει την πίτσα, δεν εμφανίζεται το άλλο ε, ποτέ. Και εμένα με πιάνει αυτή η παράνοια. Και, και λέω απλά, εμένα με πιάνει όταν αγχώνομαι και τέτοια. Κάνω χαβαλέ για να μην φανεί ότι αγχώθηκα. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα λέω ακριβώ αυτό που φοβάμαι, αλλά το λέω χαβαλέ, οπότε θα πούνε. Για να δω άμα οι άλλοι που είναι Ευρελέ ή θα μου πούνε, Ελά, εντάξει, ξεκόλα, ναι. εντάξει, παιδί. Ωραίο, α πούμε, αυτό που είπε. <laughs> <laughs> Κάνω και καλά. Εγώ τώρα είπα αστείο, ε. <laughs> 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 θα μα φάξουν όλοι. Okay. <laughs> <laughs> Οπότε έχουμε πάει. Έχει έρθει, Έχει έρθει η πίτσα. Και ξεκινάμε να τρώμε. Και εγώ λέω στα παιδιά, ε, εγώ δεν τρώω κρέα ανθρώπου, φάτε εσεί, ξέρω εγώ. <laughs> και οι δύο κοπέλε με κοιτάνε με γουρλωμένα τα μάτια σε φάση ψάρωσαν τόσο πολύ. <laughs> Τι εννοεί ε, κρέα ανθρώπου, Ε, απλά κακάνω, ξέρει, επειδή αυτό μπήκε μέσα και ο άλλο δεν επέστρεψε ποτέ. <laughs> και όλη η παρέα έχει παγώσει, <laughs> έχει ψαρώσει. <laughs> και λέει, μαλάκα λε. Και προσπαθεί τώρα όλη η παρέα. Εγώ, εγώ, απλά το, εγώ απλά το βλέπω αυτό το πράγμα, δεν είμαι μέσα σε αυτό γιατί ναι. λέω, εντάξει σω αγχώνονται λίγο παραπάνω από μένα. <Κι> Μάλλον βρήκα κάποιου που αγχώνονται λίγο παραπάνω από μένα. Και προσπαθούμε με έμεσο τρόπο να καλέσουμε με έναν τρόπο να εμφανιστεί το παιδί για να σιγουρευτούμε <Κι> ότι ξέρει, είναι ακόμα ζωντανό. <Κι> η κοπέλα, η μία κοπέλα λέει, θα σου πω. Θα ρωτήσουμε την κοπέλα, ε, την κοπέλα που έρχεται να μα πάρει παραγγελία το άλλο το παιδί, αν είναι ο μάγειρα. Για να δούμε αν, ναι. αν μήπω ακόμα δουλεύει μέσα στην κουζίνα και δεν εμφανίστηκε. Ναι. Και ε, πα, ε, τέτοιο η κοπέλα απαντάει ότι όχι το παιδί, είναι εδώ πέρα, καθαρίζει το, το μαγαζί. Ναι. Είναι ο καθαριστή, ρε παιδί μου, του μαγαζιού. Αυτέ το, το τι πασάρουν. Τι αυτό. με την παρακίνηση. Πασάρ... Αυτέ το πασάρουν σε φάση. Ωραίο, αυτό το παιδί που είχαμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Ναι, να ναι, ναι. ναι, ναι okay. Και καλά έμεσα. Okay. Προσπαθούν να μάθουν ναι. για να αυτό και καλά. Και είναι οι άλλοι σερβιτόρε, σε φάση. Σα νιώθω κορίτσι, ξέρω θα σα βοηθήσω και τέτοια. <laughs> αλλά αυτέ μέσα του είναι σε φάση. Σε παρακαλώ, πε μα ότι δεν <laughs> το. <laughs> ξέρω εγώ. Και λέει ότι είναι ο. Δεν είναι μάγειρα, είναι αυτό. Και λέει, Τι δουλειά έχει στην κουζίνα τότε που μπήκε τέτοιο. Λέει μερικέ φορέ, μα βοηθάει με τα φαγητά. Αυτέ έχουν πάθει ακόμα πιο τέτοιο. Πώ σα βοηθάει με τα φαγητά, αφού ναι. δεν είναι μάγειρα. Λέει τώρα εντάξει, είναι κάτι δικά μα. Γιατί αυτή δεν ξέρει καλά αγγλικά είστε ναι. τώρα. Οπότε τα ναι, λέει ναι, ναι. πολύ generic, προσπαθεί ναι, να συνεννοηθεί ναι, 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 okay. η κοπέλα. Αυτέ έχουν πάθει τέτοιο. Και αρχίζουν και ψάχνουν μέσα στο τέτοιο. Μήπω έχει κάποιο αίμα που μπορούν να το αναγνωρίζουν μέσα στην πίτσα. Παθαίνουν παράνοια εντελώ. <σχεδιά> Κάπω να καταλάβουν ότι αυτό το, το, πράγμα είναι ανθρώπου, ρε παιδί μου. Αυτό θέλουν να μάθουν. Ναι. Ωραία. Του έχει πιάσει παράνοια τώρα. <σχεδιά> Ωραία. <σχεδιά> Γυρίζει όλη η παρέα και τα ρίχνει σε μένα. Σε φάση εσύ φταίει μαλάκα. Γιατί εσύ μα έβαλε την ιδέα και τώρα μάθε πώ κατά αυτό. Εγώ πρέπει να πάω τώρα. Στην κουζίνα, η οποία κουζίνα γενικά είναι τραπεζάκια, αυτό που καθόμαστε, ένα χώρο με τραπεζάκια, Μία πόρτα μέσα είναι η κουζίνα, αυτό. Δεν είχε κάτι άλλο το ναι. εστιατόριο. Ήταν αυτό σε έναν πρώτο όροφο, ξέρω εγώ, τραπεζάκια και ένα, μια πόρτα που είναι η κουζίνα. Και μια τουαλέτα στι κάλε, ξέρω εγώ, ναι, ενώ κατεβαίνει. Ναι. Και προσπαθώ εγώ έμεσα, χωρί να α, τέτοιο, να κάνω έτσι να κρυφοκοιτάξω, ωραία. Και να δω μέσα στην κουζίνα, ωραία. Πάω, το καταφέρνω, κοιτάω μέσα στην κουζίνα και το παιδί δεν είναι πουθενά. <laughs> εγώ να έχω αγχωθεί πάρα, πάρα πολύ. Γιατί λέω μια τώρα Εντάξει, μάλλον ρε παιδί μου παίζει να έχει και πίσω πόρτα, ρε παιδί μου. Να, να μουσκάει. Ε, τότε ήρθε η λογική μου, δηλαδή. Και, πως, μπορεί να παρετήθηκε, ας μπορεί, πούμε, να παρετήθηκε δηλαδή. μπορεί να παρετήθηκε, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Μπορεί να, στα... να καθάρισε και να φύγει μπορεί να, 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 είναι, έχει, να έχει και άλλον χώρο, ξέρω εγώ, έξτρα. Γιατί εντάξει, εγώ έκανα ένα έτσι, είδα μαγειρία άδεια. Αυτό. Ναι. Δεν είδα πιο extreme. Δηλαδή, μπορεί ο άλλο να έχει και ένα, μια μικρή πορτούλα και να ήταν πιο μέσα, ξέρω, δεν, 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 μάθαμε ποτέ. <συσίλω> Απλά δεν το βλέπω. Και βλέπω μόνο τον ιδιοκτήτη, ε, πώ το λένε, να βάζει τα κρατικά, ξέρω, <συσίλω> πάνω να φτιάχνει και να, και, να φτιάχνει, πώ το λένε, την, παραγγελία. Δηλαδή, γιατί είχαν και delivery, ξέρω και τέτοια. Και με, το που με κοιτάει αυτό, μου κάνει ένα. Κάτι τέτοιο. Γιατί με τύπου εδώ σκοτώνουμε ανθρώπου. Ναι, ναι, δεν ξέρω, ναι. Πάντως, αυτό που μου είπε δεν ακούστηκε σαν, παιδί μου, με έπιασες πάνω στη δουλειά, θέλετε κάτι να σας βοηθήσω, δεν μου ακούστηκε. Σαν κάποια τέτοια ατάκα. Οπότε έχω αχωθεί πάρα πάρα πολύ, φεύγω και πηγαίνω στα κορίτσια και λέω, παιδιά, εγώ με να φύγουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, απλά να φύγεις. Τα κορίτσια έχουν τρομάξει πάρα πάρα πολύ, ο άλλο. Υπάρχει και το αγόρι αυτό που σου είπα, ο κοινό μα, ο οποίο έχει γελάει μόνιμα σε όλη αυτή τη διάρκεια. κάνει τερματισμό. Τι συμβαίνει. Ε, α, ε, λέμε να πληρώσουμε, πληρώνουμε, έρχεται η σερβιτόρα, πληρώνουμε και με το που πάμε να, ε, πώς θέλω, ναι, πάμε να φάμε. Εξής. Εγώ δοκιμά. Εγώ το μεταξύ δεν είχα δοκιμάσει, δοκιμάζω ναι. και συνειδητοποιώ ότι α, το έχω ξαναφάει αυτό. Μάλλον είναι κάτι. <laughs> δεν είναι ανθρώπινο <laughs> κρέα <κράσις, laughs> γιατί έχω ξαναφάει. <laughs> Κάπου το θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Ε, εν τέλει είναι βοδινό ρε, μου, ναι, δεν ναι, αυτό. Okay. Αλλά, ε, και μου θέλει... κάνει εντύπωση που ξέρει το βοδινό κρέα, γιατί τα βόδια δεν είναι κοντά σε νερό συνήθω. <laughs> <λέει. laughs> <laughs> είναι, <laughs> είναι, water buffalo. <laughs> 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 και οι κοπέλε έχουν. Λένε, εμεί σα περιμένουμε κάτω. Okay. Ωραία. Και μόλι πάνε να φύγουν, έρχεται ο ιδιοκτήτη, νευριασμένο, και λέει, γιατί δεν φάγατε το φαγητό σα. Δεν mm. το λέει στα αγγλικά, αλλά αυτό το. Why do you know it? <laughs> <είτε, laughs> όλο αυτό το. <laughs> ε, λέει, ε, προσπαθούν να το καλύψουν τα κορίτσια του. Τι ε, ήρθαμε χορτασμένοι, ξέρει, δεν είμαστε <laughs> και πολλά πολλά. Έχουν χεστεί, αρχίζουν και τρέχουν. <laughs> Εξαφανίστηκε άνθρωπο. Ναι. Και απλά το παιδί αυτό, ο κοινό γνωστό, ο οποίο ψιλοξέρει γερμανικά, <laughs> ναι. τον ρωτάει αν ξέρει γερμανικά, ναι. Και κάνει το απλό. Αυτό, τι κρέα ήταν, βοδινό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. <laughs> και φεύγουμε. <laughs> <laughs> Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρετε <laughs> αν όντω πέθανε ένα άνθρωπο. Δηλαδή, δεν μάθατε ποτέ. <laughs> δεν μάθαμε Ξέξαμε Απλά που... το κρέα είναι <laughs> βοδινό. Ναι, αυτό, αυτό που φάγαμε είναι βοδινό κρέα. <laughs> και είναι βοδινό από δικά του. Ε, <laughs> από δικιά του παραγωγή έχουν φάρμα, ξέρω εγώ κλπ. κλπ. Ναι. Τα, τα μάθαμε μπαμπάμ μπαμ, αυτά. Τόση περιπέτεια για μία ερώτηση που είμαι Ρε μαλάκα, αφού ξέρει γερμανικά. Ισχύει. Γιατί μα γάμισε έτσι. <laughs> 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 Τι μαλάκα άνθρωπο. <laughs> Όλα αυτά, εγώ ακόμα ανησυχώ για τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είναι όντω καλά ή αν έχασε τη δουλειά του ή αν παρετήθηκε. Ναι, δεν ξέρω. Ή αν όντως ναι. ήταν στην πίτσα σα πάνω. Αλλά... Ναι, πραγματικά Λάξε, δεν και... ξέρω. Λέω να έρχεται κόσμο στο τέτοιο. Ήρθε ο Φουντούλη τώρα. Α, ο Ηλία. Γεια σα. Θέμα γκεστ από Ηλία. Γκέστ. Αυτό. αυτό το podcast πρέπει να λέγεται «Μοιράστηκα πολλά» σε πρώτη φάση. <laughs> ναι. Μοιράστηκα πάρα πολλά. Ε, και σε δεύτερη φάση το. Οκ. Ε, okay. Εμένα μου άρεσε ο, ο πατέρα του Νταρζάνου είναι. Πέραν να το φέρουμε σε podcast, ήταν τον άνθρωπο φίλε. Ναι. Υπαίροχο. Γιατί είναι. Πρόσχετη έφυγε, ρε παιδί Ωραία, αυτό ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν για ένα ακόμα podcast εδώ πέρα. Ευχαριστώ τον Χάρη και τον Κώστα. Και να πάτε να ακούσετε Μαρμελάδα Φράουλα. Εννοείται. Γιατί μεταξύ μα οι περισσότεροι ακούτε ήδη Μαρμελάδα Φράουλα. Κοίτα, με σύμφωνα με τι αιτήσει που σα ζητήσανε, ρε παιδί μου, να έρθετε και οι δύο, είναι ξεκάθαρο ότι οι περισσότεροι ακούνε και μαρμελάδα Εντάξει, αυτό είναι καλό για του δύο, νομίζω. Εντάξει, αυτό. Ακούνε και εσένα, ακούνε και εμά. Αυτό. Ε. το κουτούμπι στο Instagram για να στείλετε και τι δικέ προτάσει για ιστορίε που θα πούμε σε επόμενα podcast. Θα έχω και το Instagram του Χάρη. Αυτά, να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα.